Εορταστική ατμόσφαιρα στην πόλη παρά τις δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίζουν προσπαθούν να δημιουργήσουν η περιφερειακή ενότητα Λάρισας και ο εμπορικός κόσμος της πόλης. Από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες έχουν προγραμματιστεί πλούσιες διαδραστικές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στην πλατεία Ταχυδρομείου και σε κεντρικούς πεζόδρομους της πόλης. Εκδηλώσεις όπως ο Άγιος Βασίλης που θα μοιράζει ζαχαρωτά, καραμέλες και θα φωτογραφίζεται με τα παιδιά, εργοστάσιο σοκολάτας, εργαστήρι ζωγραφικής, κατασκευή χριστουγεννιάτικης κάρτας, μπάλουνο κατασκευές, παραγγελίες στον Άγιο Βασίλη δεμένες στο μπαλόνι. Στόχο έχουν να δώσουν χαρά στα μικρά παιδιά. Ποιον άνθρωπο ο Άγιος Βασίλης? Ναι. Εσύ το ζήτησες? Ναι. Θα κάνεις και από το άλλο? Όχι, τώρα το αφήσω σκέτο. Ναι, είμαστε από τις λέσεις πολιτισμού. Θα μείνετε εδώ για αρκετές ώρες για να ζωγραφίζετε στα παιδάκια. Ναι, τα παιδάκια θέλουμε να ζωγραφίσουμε. Είναι απίστευτα σχέδια και από ό,τι βλέπετε έχει πάρα πολλά παιδάκια και κόσμο επίσης. Ήθελες να κάνεις ένα σχεδιάκι? Ναι. Ήθελα ένα χιονάνθρωπο. Την εορταστική ατμόσφαιρα συμπληρώνουν θεατρικά δρόμενα και μουσικά σχήματα, ενώ την Κυριακή ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει δώρα στους μικρούς του φίλους. Ειδικές δράσεις έχουμε και στην περιοχή της Βενιζέλου, στο αρχαίο θέατρο, όπου αναβιώνουμε κλειστά μαγαζιά που θα γίνουν χώροι πλέον συνάθρησης κοινού, αλλά αναδεικνύουμε με αυτόν τον τρόπο και το αρχαίο θέατρο της πόλης μας, που πιστεύουμε ότι αποτελεί το σήμα κατά τεθέν μας. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο να έρθει πρωί-απόγευμα στις εκδηλώσεις και βεβαίως την Κυριακή να πω για τους μικρούς μας φίλους ότι ο Άι Βασίλης από τις 12 η ώρα το μεσημέρι θα ξεκινήσει ένα παιχνίδι και μέσα από το παιχνίδι θα μοιραστούν πολλά πολλά δώρα στους μικρούς φίλους. Καλούμε όλους τους συμπολίτες και κυρίως τους μικρούς μας φίλους, τα μικρά παιδιά που χαίρονται περισσότερο από όλους και μαζί με αυτά και εμείς αυτές τις γιορτές, να έρθουν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, γιατί η συμμετοχικότητα είναι βασικό χαρακτηριστικό τους. Και θα ήθελα να αναφερθώ και στην Κυριακή, 23 του μήνα που είμαστε και ανοιχτά, περίπου κατά τις 12 ώρα θα γίνει το παιχνίδι των δώρων στην πλατεία Ταχυδρομείου, όπου ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει δώρα στα παιδάκια.